Γεια σας φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί, αυτή τη φορά θα σας παρουσιάσουμε την ηλεκτροκόλληση BIW1135 της Borman. Είναι μια ηλεκτροκόλληση MIG, η οποία όμως μπορεί να κολλήσει και ηλεκτρόδιο και TIG. Πάμε να τη δούμε. Τώρα τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Καταρχήν η ηλεκτροκόλλησή μας μαζί με την τσιμπίδα MIG, το σώμα, το καλώδιο σώματος, η τσιμπίδα σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρόδιο, μια βασική μάσκα starter kit, όπως και ένα βασικό ματσακόνι μαζί με βούρτσα, ένας ανταλλακτικός φλογοκρήτης για την τσιμπίδα MIG και δύο μπεκάκια για το σύρμα μας 0,8 και 0,9 χιλιοστών. Καθώς επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις οδηγίες πάντα στα ελληνικά. Η ηλεκτροκόλληση Borman BIW1135 μπορεί να κολλήσει με την τσιμπίδα MIG με σύρμα 0,8 και 0,9 χιλιοστών. Το σύρμα αυτό δεν χρειάζεται αέριο, αυτό είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα. Δηλαδή δουλεύει με σύρμα, όπως λέμε με πυρήνα Flux ή No Gas, γι' αυτό και λέγεται MIG No Gas. Επιπλέον όμως μας δίνει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι στη συσκευασία περιλαμβάνεται και η τσιμπίδα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κλασικό ηλεκτρόδιο για διαμέτρους 1,6 έως 3,2 χιλιοστών. Και επιπλέον, αν κάποιος θέλει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τσιμπίδα TIG με τη χρήση εξωτερικού αερίου. Το ρεύμα της ηλεκτροκόλλησης της συγκεκριμένης είναι μέχρι τα 130 αμπέρ. Πάμε στο πιο ωραίο κομμάτι. Ανοίγουμε το διακόπτη, η πλακέτα κάνει τον πρώτο έλεγχο στο κύκλωμα και μένει στη θέση Power, το πράσινο λαμπάκι, και στο 0,8. Έχοντας τοποθετήσει το σώμα μας στο συν, είμαστε έτοιμοι να κολλήσουμε με MIG κόλληση, No Gas, με 0,8 σύρμα. Εάν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε σύρμα διαμέτρου 0,9 χιλιοστών, δεν έχουμε παρά να πατήσουμε το κουμπάκι Function μία φορά και πάει στο 0,91. Εάν ξαναπατήσουμε το κουμπάκι, τότε η ηλεκτροκόλληση έχει ετοιμαστεί για να χρησιμοποιήσουμε μία εξωτερική τσιμπίδα TIG, την οποία μπορούμε να προμηθευτούμε ως αξεσουάρ, αλλά με εξωτερική χρήση αερίου. Εάν ξαναπατήσουμε μία φορά το κουμπάκι, τότε πάει στην θέση MMA. Εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινή τσιμπίδα ηλεκτροδίου, τοποθετώντας στο πλήν στο μηχάνημα. Αν πατήσουμε ακόμη μία φορά, επανέρχεται στην αρχική θέση για MIG. Είναι τόσο απλή η λειτουργία της. Το ποτενσιόμετρο που θα βρούμε στο μπροστινό μέρος μας επιτρέπει να επιλέξουμε λειτουργία από 20 μέχρι 130 αμπέρ. Η ηλεκτροκόλλησή μας, όπως είπαμε, είναι μια ηλεκτροκόλληση που κολλάει MIG, αλλά με ειδικό σύρμα που είναι για No Gas. Δεν χρησιμοποιούμε αέριο. Ανοίγουμε το πορτάκι μας και βρίσκουμε στο εσωτερικό τη βάση που θα μπει το καρούλι μας και το μηχανισμό τροφοδοσίας του σύρματος. Έχουμε το μοχλό στο πάνω μέρος, τον οποίο κατεβάζουμε. Σηκώνουμε τον σφιχτήρα, περιστρέφουμε αριστερά την πλαστική ασφάλεια και στο εσωτερικό θα βρούμε τη ροδέλα, μια μεταλλική ροδέλα, η οποία έχει χαραγμένο το 0,8. Σημαίνει ότι σε αυτή την τοποθέτηση μπορούμε να δουλέψουμε σύρμα 0,8 χιλιοστών. Εάν το γυρίσουμε από την άλλη μεριά, θα χρησιμοποιήσουμε το άλλο αυλάκι της ροδέλας, που είναι μέχρι 1 χιλιοστό, δηλαδή σε αυτή τη θέση θα τοποθετήσουμε το 0,9 αν χρειαστεί. Οπότε εμείς θα χρησιμοποιήσουμε σύρμα 0,8, το βάζουμε στη θέση 0,8, τοποθετούμε το πλαστικό, την πλαστική ροδέλα συγκράτησης και ας δούμε τώρα πώς θα μπει το σύρμα. Τη βίδα αυτή τη γυρνάμε δεξιόστροφα στον άξονα, αφαιρούμε βίδα, ελαττήριο, ροδέλα. Τοποθετούμε το καρούλι μας. Στη συνέχεια τη ροδέλα, το ελαττήριο και τη βίδα που, όπως είπαμε, έχει ανάποδη φορά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ζυγώνω αριστερόστροφα. Αυτό θα επιτρέψει στο καρούλι να μην περιστρέφεται τρελά και ξετυλίγεται το σύρμα μας μέσα. Ανοίγουμε την ασφάλειά μας, σηκώνουμε το μηχανισμό, περνάμε το σύρμα στο εσωτερικό και βλέπουμε το σύρμα μας. Το σύρμα μας πρέπει να περάσει στην οπή τη λεπτή που είναι για τα 0,8 χιλιοστά και δεν έχουμε τώρα πλέον τίποτα άλλο από το να κλείσουμε την ασφάλεια, να κρατήσει το σύρμα μας, ασφαλίζουμε, περιστρέφουμε για να κρατήσει καλά το σύρμα. Επίσης εδώ θα δείτε ότι υπάρχει το ποτενσιόμετρο της ρύθμισης που χρειάζεται για να έχει σωστή ταχύτητα και ρεύμα κατά την κόλληση MIG. Στη συνέχεια παίρνουμε το πιστόλι, αφαιρούμε το φλογοκρύπτη μας προκειμένου να σιγουρευτούμε ότι έχουμε το κατάλληλο μπέκ. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να αφαιρέσουμε το μπέκ για να περάσει το σύρμα μας την πρώτη φορά. Με τη βοήθεια μιας πένσας ξεβιδώνουμε αριστερόστροφα, προσεκτικά να μην το πληγώσουμε, και αφήνουμε το μπεκάκι μας στην άκρη. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το μηχάνημα. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και σε αυτή τη διαδικασία, στην αρχική δηλαδή που πρέπει να τροφοδοτήσουμε το σύρμα, πρέπει να κρατήσουμε το σωλήνα μας όσο πιο πολύ τεντωμένο μπορούμε. Πατάμε τη σκανδάλι και βλέπετε ότι έχει ξεκινήσει η τροφοδοσία. Βλέπετε ότι το σύρμα μας ήρθε στο μπροστινό κομμάτι. Τώρα τοποθετούμε το μπέκ και βιδώνουμε. Ελαφρά, δεν χρειάζεται δύναμη εδώ. Κόβουμε το σύρμα που μπορεί να μην χρειαζόμαστε. Μας έχει φύγει λίγο παραπάνω. Και βάζουμε το φλογοκρύπτη μας. Κλείνουμε το καπάκι. Ελέγχουμε ότι δεν έχει φύγει από τη θέση του το σύρμα, να έχει μετακινηθεί για ασφάλεια. Και στη συνέχεια τοποθετούμε στο θετικό πόλο τη γείωσή μας πάνω στο δοκίμιο ή πάνω στο τραπέζι συγκόλλησης και κάνουμε την κόλλησή μας με πλέον σύρμα MIG No Gas. Εάν θέλουμε να κολλήσουμε με ένα παραδοσιακό ηλεκτρόδιο, παίρνουμε τα ηλεκτρόδια μας, τοποθετούμε στον πόλο πλην την τσιμπίδα ηλεκτροδίου και αλλάζουμε την θέση σε MMA. Για τις ανάγκες του βίντεο εμείς χρησιμοποίησαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραπέζι εργασίας, παύλα ηλεκτροκόλλησης, γιατί είναι όλο μεταλλικό, είναι πάρα πολύ στιβαρό και είναι πτυσσόμενο. Μας επιτρέπει να το πάρουμε εύκολα μαζί μας αν πάμε για μια εξωτερική εργασία, όπως επίσης και να το αποθηκεύσουμε στο σπίτι. Το μεγάλο πλεονέκτημα, όπως είπαμε, ότι είναι μεταλλικό και έτσι έχουμε τη γείωσή μας σε σημείο που δεν μας ενοχλεί πάνω στα δοκίμια. Έχει πτυσσόμενα πλαϊνά τα οποία μας επιτρέπουν να κάνουμε τα γωνιάσματα εύκολα. Έχει οπές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε στήριξη για να κάνουμε διάφορες κολλήσεις. Το ύψος του πάγκου είναι εύκολα ρυθμιζόμενο. Έχουμε θέση για εργαλεία και εκτός από τη ρύθμιση σε ύψος έχουμε και ρύθμιση σε κλίση. Δηλαδή μας επιτρέπει να κάνουμε κόλληση σε αντικείμενα ακόμη και σε κλίση. Από ό,τι βλέπετε, ο πάγκος είναι και πάρα πολύ ανθεκτικός, όπως και όλα τα προϊόντα της Borman. Αν το βίντεο αυτό σας άρεσε, πατήστε like, κάντε subscribe και ακολουθήστε μας για πολλά νέα βίντεο. Γεια σας!